Σχεδόν ακλόνητη παραμένει η δημοσκοπική κυριαρχία της κυβέρνησης αλλά και του Κυριάκου Μητσοτάκη παρά τα πρόσφατα γεγονότα με τις καταστροφικές πυρκαγιές και την περιπέτεια του ανασχηματισμού. Στην πρώτη δημοσκόπηση που ανατοποιήθηκε μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας από το ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει τις 12 μονάδες στην αναγωγή επί των εγκύρων. Πιο συγκεκριμένα, με τα 4,6% συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με 23,7%, το ΚΙΝΑΛ με 7%, το Κομμουνιστικό Κόμμα με 5,3%, η Ελληνική Λύση με 3,7% και το ΜΕΡΑ25 στο 3%. Στην ερώτηση ο ανασχηματισμός θα λέγατε ότι είναι... Σίγουρα προς τη λάθος κατεύθυνση απάντησε το 29,5%, μάλλον προς τη λάθος κατεύθυνση το 20,5%, μάλλον προς τη σωστή κατεύθυνση 21,3%, δεν γνωρίζω δεν απαντώ 24,9%. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, το 30,4% τα κρίνει θετικά, ενώ το 58,4% αρνητικά. Τέλος, ό,τι αφορά την διαχείριση της πανδημίας, θετικά αξιολογούν την κυβερνητική διαχείριση, το 39,9% και αρνητικά το 54%. Εγώ νομίζω ότι και αυτό που λες είναι σωστό, ναι. Αλλά και από τις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι δεν έχει βηματισμό η αντιπολίτευση. Δηλαδή σε αυτή τη φάση και αυτοί οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βλέπουν ότι δεν υπάρχει άλλη λύση και ότι ο λόγος της αντιπολιτεύσεως και αυτές οι αριστερές ιδεολειψίες δεν αποτελούν στην παρούσα φάση μια εναλλακτική μορφή εξουσίας και ενδεχομένως θα περιμένουμε να δούμε βέβαια γιατί σε περίπου ένα μήνα ξεκινάει, έχει ξεκινήσει βέβαια η κούρσα στο ΚΙΝΑΛ, στο ΠΑΣΟΚ, το τι θα γίνει. Σωστά. Ψάχνουν μια διαφορετική διέξοδο ή ψηφοφόροι πάντα, έτσι. Είναι λογικό νομίζω. Σε άλλη δημοσκόπηση, σημαντικό ψαλίδισμα της διαφοράς ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ καταγράφει η εταιρεία Alco που έγινε για λογαριασμό του Open και πιο συγκεκριμένα η Νέα Δημοκρατία στην πρόληψη ψήφου διατηρεί σημαντικό προβάδισμα της τάξης του 10%, όμως η διαφορά έχει μειωθεί σχεδόν 3 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Πιο συγκεκριμένα, σε πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία έχει 34%, ο ΣΥΡΙΖΑ 23,8%, το Κίνημα Αλλαγής 7%. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 5,6%, η Ελληνική Λύση 4,6%, 3% το ΜΕΡΑ25, 1,2%, η Χρυσή Αυγή, 1,4% η Πλεύση Ελευθερίας, 6% άλλο, 13,2% αναποφάσιστη. Ωστόσο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και το γεγονός ότι 49% κρίνει αρνητικά τον πρόσφατο ανασχηματισμό της κυβέρνησης και 22% θετικά. Επίσης αρνητικό είναι το κλίμα και για την οικονομία, καθώς 42% απαντά αρκετά στο ερώτημα αν ο οικογενειακός προϋπολογισμός έχει επιβαρυνθεί πολύ από αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων. Ενώ επίσης, στην ερώτηση θεωρείτε ότι τα οικονομικά μέτρα βοηθούν πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου εσάς και την οικογένειά σας, το 43% απαντά καθόλου, 22% λίγο, 15% αρκετά και 4% μόλις πολύ. Βέβαια, σε ό,τι αφορά την ερώτηση για το ποιον θεωρούν τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει ποσοστό 36% έναντι 22% του Αλέξη Τσίπρα. Σημειώνεται επίσης ότι η πλειοψηφία των πολιτών θεωρεί ότι εντός του 2022 θα υπάρξει πρόορη προσφυγή στις κάλπες. Αλλά φαίνεται ότι στην παρούσα φάση δεν δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι σήμερα ότι μπορεί να τρέψει το πολιτικό σκηνικό εάν οι εκλογές όπως όλα δείχνουν, γιατί σε αυτά κανένας απόστολε δεν μπορεί να είναι απόλυτος, αλλά όλα δείχνουν ότι στο 2022 θα έχουμε εκλογές. Μάλιστα. Για να είναι, το δούμε. Ναι. Για πολλούς λόγους δημοσιονομικούς και τώρα δεν επιτίσσεται παρούση να το αναλύσουμε. Πρόβλεψη οπότε, Γιάννη, το 2022 βλέπεις εκλογές. Ναι, το λένε όλοι, δεν είναι δική μου νομίζω πρόβλεψη. Ναι. Το 99% που γνωρίζουν τα οικονομικά και τα δεδομένα βλέπουν ότι το 2022 θα υπάρχουν εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάει 23 ο Πρωθυπουργός. Τέλος, εξίσου ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός το ότι ψηφίζουν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, καθώς το 23% καταγράφει ότι ψηφίζει το ΣΥΡΙΖΑ, 7% τη Νέα Δημοκρατία, 2% Κίνημα Αλλαγής, 4% Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 12% Ελληνική Λύση, 1% ΜΕΡΑ25, 6% Χρυσή Αυγή, 3% Έλληνες για την Ελλάδα, 13% άλλο, 11% αναποφάσιστη και 18% αποχή. Είναι ένας πίνακας που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μου δίνει την ευκαιρία να πω το εξής. Ναι. Πρέπει να δούμε τα μοντέλα πάντα αυτοί που πάνε μπροστά. Πορτογαλία. Γιατί βγήκε γρήγορα από τα μνημόνια. Δεν είχε τις αντιδράσεις και τον λαϊκισμό που είχαμε εδώ. Δανία, βλέπουμε τώρα υψηλός εμβολιασμός, γρήγορα ξεπερνάνε. Πρέπει να περάσει η χώρα μας γρήγορα στον εμβολιασμό, αν θέλει να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα και να έχει ένα καλό χειμώνα.